συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μια κόκκινη κλωστή συνδέει την ιστορία ετούτης της συνοικίας, ετούτης της πόλης, μια κόκκινη κλωστή με πολλούς σταθμούς, με στιγμές που η ιστορία κοντοστέκεται για να αποτιμήσει και αυτή φοροτιμή στους αγωνιστές, όπως τους εργάτες, κομμουνιστές και άλλους αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν στον μπλόκο της Καλογρέζας. Εδώ στεκόμαστε κι εμείς, σε τούτο τον τόπο που στις 15 Μάρτη του 1944 εκτελέστηκαν από ταγματασφαλίτες και χωροφύλακες με την εποπτεία των Γερμανών και σε συνεργασία μαζί τους 22 αγωνιστές. 21 Έλληνες και ένας Ιταλός αντιφασίστας που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Ελευθεριάς. Μια κόκκινη κλωστή που συνδέει την ιστορία τούτης της πόλης με δύο παγκόσμιους υπεριαλιστικούς πολέμους, τη δημιουργία της από τους πρόσφυγες μετά την μικριασιατική εκστρατεία και καταστροφή, τη συγκέντρωση εργοστασίων, λιγνητορυχείων και τους εργατικούς αγώνες του Μεσοπολέμου, με την ανάπτυξη μιας μαχητικής εστίας αντίστασης στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους και τον ερωϊκό αγώνα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της εργατικής αλληλεγγύης και της ΟΠΛΑ, που έδωσαν τιτάνιες μάχες ενάντια στην κατοχή και τις συνέπειές της για την απελευθέρωση της χώρας. Με σεβασμό αντικρίζουμε την εποποιία της δεκαετίας του 40, όσους και όσες αγωνίστηκαν για τα λαϊκά συμφέροντα και τη λευτεριά, με το όπλο, η ταχωνιά και την προκήρυξη, που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις, στις απεργίες, στα σαμποτάζ, στη σύγκρουση του Δεκέμβρη και του κορυφαίου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εκτελέστηκαν, έμειναν αλήγιστοι και μας δίδαξαν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής. Με περηφάνεια πιάνουμε αυτή την κόκκινη κλωστή. Το ΚΚΕ έδωσε στον αγώνα χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες, τροφοδότησε τη μαζική λαϊκή δράση, οργάνωση και αυτενέργεια, το μαζικό λαϊκό ηρωισμό, καλλιεργώντας πρότυπα στάσεις ζωής, αυτοθυσίας, αποφασιστικότητας, δύναμης θέλησης και πάλης, για να πάρει ο λαός τις τύχες στα χέρια του. Αυτό ακριβώς παλεύουμε. Το μπλόκο της Καλογρέζας πραγματοποιήθηκε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Δεν είναι το μοναδικό. Τις προηγούμενες μέρες είχε δοθεί, μετά από αντίστοιχη επίθεση, η ηρωική μάχη στην Κοκκινιά και ακολούθησαν κι άλλα. Τις ίδιες μέρες, στις 10 Μαρτίου, αύριο συμπληρώνονται 80 χρόνια, ιδρυόταν η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, η γνωστή ως κυβέρνηση του Βουνού, για το συντονισμό και τη διεύθυνση του αγώνα, τη διοίκηση των ελεύθερων περιοχών, αποτέλεσμα μιας πραγματικότητας, καθώς τα όπλα του Ελλάς απελευθέρωναν τη χώρα και δημιουργούνταν λαογέννητοι θεσμοί κοινωνικής οργάνωσης. Αυτή ήταν από τους βασικούς λόγους που ο αντίπαλος είχε σκυλιάσει και ενώ έχανε, όξινε την καταστολή στην Αθήνα και τον Πειραιά με επίκεντρο εργατικές λαϊκές συνοικίες. Στη Νέα Ιωνία υπήρχαν εργοστάσια εριουργίας, κλωσοϊφαντουργίας, μεταξουργίας, βαβακουργίας και άλλα και λιγνητορυχείο. Χιλιάδες εργάτες, οργανωμένοι σε σωματεία, ξεχωρίζουν οι ανθρακορύχοι και κλωστοϊφαντουργοί, οργανωμένοι στο ΕΑΜ και στο ΚΚΕ που έχουν μεγάλη επιρροή. Τροφοδοτούν τον Ελλάς και δεν λείπουν από κανέναν αγώνα στα χρόνια της κατοχής. Ενάντια στην πείνα και το λοιμό του 42 για τη σωτηρία του λαού. Ενάντια στην πολιτική επιστράτευση που επιδίωξαν αλλά δεν κατάφεραν οι Γερμανοί για να στείλουν σκλάβους στη Γερμανία το 43. Στο πλευρό άλλων εργατών, όπως των τροχιοδρομικών, που στις διαδηλώσεις αλληλεγγύης που γίνονται εδώ στην περιοχή είχαν και άλλους νεκρούς. Είχαν δημιουργήσει εστία πάλης και διεκδίκησης, βελτίωση των συνθήκων εργασίας, του μεροκάματου, της σίτησης, με πείρα σε απεργίες και σαμποτάζ. Στην εφημερίδα της εποχής Ιωνία, εβδομαδιαίο δημοκρατικό όργανο της Νέας Ιωνίας και των γύρω συνοικιών, διαβάζουμε: «Οι αγώνες των ανθρακορύχων είναι μεγάλο χτύπημα στον εχθρό. Γι' αυτό ζητάει και τη βοήθεια των ντόπιων προδοτών να σταματήσει κάθε κίνησή τους». Έτσι, στις 15 Μάρτη του 1944, έπειτα από τις άτιμες υποδείκτες του ιδιοκτήτη των ανθρακορυχείων Νομικού και Διευθυντή Ψηλόπουλου και σε συνεργασία των προδοτών Μωραΐτη, αξιωματικού των Ταγμάτων Ασφαλείας και Σκούρα των ΕΣΕΣ, οργανώνεται το μεγάλο μπλόκο της Καλογρέζας. Είναι ακόμα ένα παράδειγμα της σύγκρουσης δύο κόσμων. Οι εργάτες, ο λαός στην πάλη για την απελευθέρωση της χώρας, αντιμέτωπος με την πείνα και την εκμετάλλευση, με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, καθοδηγητικό κέντρο της αντίστασης, η αστική τάξη και τα κόμματά της
βουτυγμένη στη βρωμιά και το έσχος. Ένα τμήμα συνεργαζόμενο με τους κατακτητές, ένα τμήμα το μεγαλύτερο φεδιό στο εξωτερικό και ο μεγάλος απών, και όσοι δεν λούφαξαν, ραδιοενεργούσανε μαζί με τους Βρετανούς, όπως με τον Έδες ενάντια στον Ελλάς και τον Κουκουέ. Ταυτόχρονα, ακόμα και στην τριπλή κατοχή, άλλοι δούλευαν, αλλά πεινούσαν και άλλοι πλούτιζαν. Από την εκμετάλλευση των συμπατριωτών τους και από τις χρυσές λίρες που έριχναν οι Γερμανοί στο χρηματιστήριο. Όπως και η πείνα δεν τους χτύπησε όλους. Αρκετοί θησάβριζαν από αυτήν μέσω της μαύρης αγοράς που έλεγχαν οι βιομήχανοι, μεγαλέμποροι και διάφορα κατακάθια και την κερδοσκοπία. Την ευνίδια εισβολή και λαιλασία στη συνοικία της Καλογρέζας, με τους βασανισμούς και τις εκτελέσεις στα καμένα σπίτια, την πραγματοποιούν άνδρες της ειδικής ασφάλειας με επικεφαλή στο Λάμπου, που είχε λίστα κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, ταγματασφαλίτες με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Πλιτζανόπουλο και ομάδες χωροφυλακής υπό τον αρχηγό τους υποστράτηγο Ντγκίνο. Η χιτλερική αξιωματική που διευθύνουν έχει καταγραφεί ότι τραβούσαν και με κάμερα, σαδιστές Ναζί. Είναι πραγματικός αγώνας ζωής και θανάτου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Διαβάζουμε στο ριζοσπάστη τις μέρες μετά τον μπλόκο. Φτωχογειτονιές, οπλιστείτε, οργανωθείτε. Σε εσάς ξεσπάει η μανία των νούνων, των πληρωμένων μαντρόσκυλων του Γκίνου, του Λάμπου, του Ταβουλάρη, του Ντερτιλή. Εκδικηθείτε. Μετά την απελευθέρωση, πού βρέθηκαν όλοι αυτοί? Αν και δικάστηκαν στις δίκες των δοσιλόγων, ο Λάμπου αποφυλακίστηκε το 52 και ο Πλιτζανόπουλος αθωώθηκε και έγινε υποστράτηγος του κυβερνητικού στρατού, όπως και οι στρατηγοί του Χίτλερ που έγιναν στρατηγοί του ΝΑΤΟ. Ο Ράλης, τρίτος κατά σειρά πρωθυπουργός στις κατοχικές κυβερνήσεις, είχε αρχικά αρνηθεί να αναλάβει, γιατί δεν γινόταν δεκτό το αίτημά του για τη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας από τις κατοχικές δυνάμεις. Ανέλαβε όταν έγινε δεκτό και φτιάχτηκαν. Το αστικό κράτος συνέχιζε να υπάρχει και να λειτουργεί, βέβαια σε συνθήκες μιας κατεχόμενης χώρας. Γι' αυτό και σε μυστική σύσκεψη που πραγματοποίησαν μεγαλοβιομήχανοι και μαυραγορείτες στα τέλη Οκτώβρη του 1943, αποφάσισαν να χρηματοδοτηθεί ο Ράλης με μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοπλίσει τα τάγματα ασφαλείας. Χρειάζονταν πιο αποφασισμένες και γερές δυνάμεις καταστολής του εργατικού λαϊκού κινήματος, σε συνθήκες που και μέσα στους άνδρες χωροφυλακής η επιρροή του ΕΑΜ δυνάμωνε. Δημιουργήθηκαν για να χτυπήσουν το Κουκουέ και την νεανική αντίσταση, για να υπερασπιστούν την αστική εξουσία. Οι συγκρούσεις μαζί τους αυτό εκφράζανε, όπως οι συγκρούσεις και με τις μη γερμανόφιλες δυνάμεις, όπως ο Έδες, η ΕΚΑ και άλλες. Η Πλάστιγκα είχε αρχίσει να γέρνει κατά του φασιστικού άξονα, με την τεράστια συμβολή του Σοβιετικού λαού και του Κόκκινου στρατού, και ενώ εξελισσόταν ο μαζικός, πολιτικός και ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας, αναπτύχθηκε απότομα το λαϊκό κίνημα στη χώρα και δημιουργούνταν συνθήκες που μπορούσαν να περάσουν στην πλειοψηφία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων συνθήματα επαναστατικής ανατροπής. Η ιστορία της περιοχής και του μπλόκου, όπως και όλης της περιόδου, επιβεβαιώνει ότι ο βαθύς ταξικός διαχωρισμός ανάμεσα στους εκμεταλλευτές και τους εκμεταλλευόμενους όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά διαπερνούσε από την αρχή μέχρι το τέλος τη δράση κατά της κατοχής. Βέβαια, ο αστικός πολιτικός κόσμος είτε συνεργάστηκε με τους κατακτητές, είτε συμμάχησε με τους Βρετανούς στη Μέση Ανατολή, δεν παρασύρθηκε ούτε στιγμή στη λογική της εθνικής ενότητας. Έμεινε ταξικά προσιλωμένος στο χτύπημα του λαϊκού κινήματος για τον πλήρη αφοπλισμό του και τη διατήρηση της αστικής εξουσίας. Παρά τις διαφοροποιήσεις που σχετίζονταν και με τις διεθνείς συμμαχίες τους, ο στόχος τους ήταν κοινός και ξεκάθαρος, και όσο πλησίαζε η αναμενόμενη απελευθέρωση και οξυνόταν η πάλη για τη μεταπολεμική εξουσία, ενώθηκαν αποφασιστικά. Ο απελευθερωτικός αγώνας ή θα συνδεόταν με τον αγώνα κατάκτησης εξουσίας από τον ίδιο το λαό, ή θα οδηγούσε στην εδραίωση της αστικής εξουσίας. Αυτό κρινόταν τελικά. Η ιστορία της ταξικής πάλης είναι πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων. Όλο το 2024, που συμπληρώνονται 80 χρόνια από τα συγκλονιστικά γεγονότα του 1944, από την απελευθέρωση και τη σύγκρουση του Δεκέμβρη, στις συνθήκες που ο συσχετισμός είχε γίνει υπέρ των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, μεγάλησαν υποληψίας των αστικών κομμάτων και αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να επιβληθεί στον ένοπλο λαό, αλλά και της αρνητικής πικρής πείρας της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, σε συνδυασμό με τα δοκίμια ιστορίας του Κουκουέ, μπορούν να γίνουν εφαλτήριο γνώσης, συγκέντρωσης θεωρητικών δυνάμεων και πολιτικής πείρας
για την οργάνωση των σύγχρονων αναμετρήσεων και της λαϊκής αντεπίθεσης. Η ιστορία διδάσκει και δείχνει ότι ο καπιταλισμός δεν είναι αιώνιος, δεν είναι άτρωτος, δεν είναι στέρεος όπως ίσως φαίνεται. Όταν οι εσωτερικές του αντιθέσεις που σιγοκαίνε φουντώνουν και οξύνονται, φτάνουν στο σημείο που στην ημερήσια διάταξη μπαίνει άμεσα το καθήκον της ανατροπής του. Και τούτο έγινε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα σε όλο τον κόσμο. Η αστική τάξη είναι αδυνατή να ελέγξει τις δυνάμεις που εκμεταλλεύεται και καταπιέζει. Ο λαός αρνήθηκε να συνεχίζει να ζει με σκυμμένο το κεφάλι και φανέρωσε μοναδική, πρωτοείδωτη δραστηριότητα, πρωτοβουλία και αυτενέργεια. Όσες φορές άνοιξε το ελπιδοφόρο παράθυρο της ιστορίας για την ανατροπή του καπιταλισμού, πάντα το κρίσιμο ζήτημα ήταν αν ήταν έτοιμος, προετοιμασμένος ο λαός, η εργατική τάξη και κυρίως η πρωτοπορία της, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό έδειξε θετική αλλά και αρνητική πείρα της ιστορίας του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Αυτή την πείρα μελετάει το κόμμα μας διαρκώς. Από εκεί αντλούμε συμπεράσματα, από εκεί αντλούμε δύναμη για να συνεχίζουμε. Η φαρέτρα μας είναι γεμάτη όπλα γιατί έχουμε διαμορφώσει σύγχρονη επαναστατική στρατηγική, γιατί κάνουμε διαρκώς προσπάθεια να χτίζουμε στέρεους αγωνιστικούς δεσμούς με την εργατική τάξη και το λαό μας, τους φτωχούς επαγγελματοβιοτέχνες, τους αγρότες, τις γυναίκες, την νεολαία. Και είμαστε σήμερα πιο ικανοί να ανταποκριθούμε στο στόχο για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, για να διαμορφώνονται όροι κοινής πάλης όλων όσοι έχουμε κοινό συμφέρον να αντιπαλέψουμε τους καπιταλιστές, τα μονοπόλια τους, το κράτος και τις συμμαχίες τους. Αυτή η κόκκινη κλωστή απλώνεται άλλωστε στο χρόνο. Η οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο τα κέρδη μιας κοινωνικής μειοψηφίας, η εξουσία στα χέρια τους, εγκληματεί συνεχώς και γίνεται εμπόδιο στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Το σύστημά τους σαπίζει και οι εκπρόσωποι τους τσιτώνουν όταν αποκαλύπτουμε διάφορες εκφάσεις αυτής της σαπίλας που υπηρετούν. Παρουσιάζονται με πρόσωπο φιλικό προς το λαό και επιδιώκουν τους στόχους της αστικής τάξης, των εκμεταλλευτών, να τους μετατρέπουν σε στόχους των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Τους παρουσιάζουν ξανά ως εθνικούς. Τις αντιθέσεις τους για τους τρόπους με τους οποίους θα προωθήσουν τα συμφέροντά τους, να τις μετατρέψουν σε αντιθέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών, αλλά και μεταξύ των λαών. Ούτε υπήρξε όμως, ούτε μπορεί να υπάρξει κάποιος κοινός στόχος με αυτούς, τα κόμματά τους και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες τους. Την ώρα που τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων χτυπάνε το ένα ρεκόρ πίσω απ' άλλο, με τους καθυλωμένους μισθούς και το λαϊκό εισόδημα που το ροκανίζει ακρίβεια, με τις φοροελαμφρύσεις και επιδοτήσεις που τους μπουκώνει η κυβέρνηση, με τις ελλείψεις κρίσιμων υποδομών και μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές, με τα νέα κερδοφόρα πεδία για λίγους, με την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της παιδείας και της υγείας που προωθούνται με τους νόμους τους, θέλουν κι άλλα. Το κυνήγι του κέρδους είναι αδιφάγο, δεν σταματάει πουθενά. Για τους πολλούς, επίκληση των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. Για τους λίγους, εξασφάλιση της κερδοφορίας μέσα και έξω από τη χώρα. Γι' αυτό η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και των άλλων κομμάτων, σπρώχνει τη χώρα στο σφαγείο των υπεριαλιστικών σχεδιασμών και των συμμάχων τους, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας ήδη μετατρέψει τη χώρα σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο. Στέλνοντας μάλιστα τώρα ελληνική φρεγάτα και προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στόμα του Λύκου. Τους ευχήθηκαν μάλιστα και καλή τύχη και μιλάνε προκλητικά για αναγκαίο ρίσκο, στέλνοντάς τους του χάρου τα δόντια. Για ποιο λόγο? Για την προστασία των συμφερόντων των εφοπλιστών που εκμεταλλεύονται τους ναυτεργάτες, απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, βγάζουν τεράστια κέρδη ακόμα και από τις εμπόλεμες ζώνες, ανεβάζοντας τα ναύλα. Για τα συμφέροντα όσων έχουν επενδυμένα τα κεφάλαιά τους στην ναυτιλία, τη διαμετακόμιση, τις θαλάσσιες και πήγες μεταφορές που ξεζουμίζουν και αφήνουν απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Η κλιμάκωση εμπλοκής με την αποστολή φρεγάτας και την ανάληψη της διοίκησης επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του στρατηγίου της Λάρισας δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας και τα συμφέροντα των εργαζομένων, ενώ τη μετατρέπουν σε στόχο αντιπίνων. Γεννούν μεγάλους κινδύνους για το λαό της χώρας μας και τους άλλους λαούς. Και αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται 2 χρόνια με χιλιάδες νεκρούς και ισοπεδωμένες πόλεις και χωριά κάτω από τα κανόνια των ανταγωνισμών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη της Ρωσίας και των συμμάχων της. Κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ανατολική Μεσόγειο
και η ένταση σε άλλα σημεία του πλανήτη. Όλα αυτά προμηνύουν νέες, πιο γενικευμένες συγκρούσεις. Επιταχύνεται η κούρσα για την πρωτοκαθοδρία στο παγκόσμιο άρμα του καπιταλισμού ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Αυτός είναι ο κόσμος της ειρήνης και της ευημερίας που υπόσχονταν τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μόνο ασφάλεια δεν φέρνει για το λαό. Όπως και οι δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών των Αμερικάνων και της Ελλάδας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους, στον πρόσφατο πέμπτο στρατηγικό διάλογο που εγγενίασε βέβαια το 18 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε αυτές τις καλές σχέσεις και για την εξασφάλιση της νατοϊκής συνοχής, η κυβέρνηση προωθεί σχέδια διευθετήσεων με μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Οι όποιες συμφωνίες βέβαια ετοιμάζουν το νέο γύρο έντασης και πολεμικών κινδύνων που γεννάει ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις για τη μοιρασιά της Λίας. Αλήθεια, αυτοί που έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει στους λαούς της Ευρώπης την ειρήνη, τι έχουν να πούν σήμερα με δύο πολέμους να μένονται στη γειτονιά μας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει σε αυτούς μέχρι τα μπούνια? Μέχρι και προτάσεις για αποστολή στρατευμάτων από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ουκρανία, η συνάντησή του με τον επικεφαλής της αντιδραστικής κυβέρνησης του Κιέβου Ζελένσκι, όταν δηλαδή έχει ανοίξει συζήτηση για την περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης των χωρών του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία με πολεμικό υλικό, ακόμη και με στρατιώτες. Εμπλέκουν την Ελλάδα στον υπεριαλιστικό πόλεμο όλο και πιο ενεργά και στηρίζουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που διαπράττει μια γενοκτονία εδώ και 5 μήνες στη Γάζα με πάνω από 30.000 νεκρούς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάποιοι μας την παρουσιάζουν σαν θεματοφύλακα του κράτους δικαίου, τι κάνει? Του αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δηλαδή στη γενοκτονία αμάχων, αθώων παιδιών και γυναικών. Το ίδιο κάνουν Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ταυτιζόμενοι με τα κοράκια των Βρυξελών. Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί ένα μεγάλο όχι στη μετατροπή της χώρας μας σε αιχμή του δόρατος, στους υπεριαλιστικούς δολοφονικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκατοντάδες επιστολές στρατευμένων ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους δολοφονικούς σχεδιασμούς, η στάση τους απέναντι στην τρομοκρατία που επιχειρείται να τους ασκηθεί, μας γεμίζουν δύναμη και περηφάνεια. Σας καλούμε όλους και όλες να συμβάλλετε αποφασιστικά ώστε τη Δευτέρα το απόγευμα να πλημμυρίσει το Σύνταγμα με την οργή και τη διεκδίκηση. Να επιστρέψει τώρα η φρεγάτα από την Ερυθρά. Να ακυρωθεί τώρα η απόφαση για τη χρησιμοποίηση του αρχηγείου της Λάρισας ως επιτελείου της αποστολής. Να επιστρέψουν τώρα όλα τα στρατεύματα από το εξωτερικό. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις. Να πάψει η αποστολή οπλισμού στο καθεστώς του Ζελένσκι. Να αναγνωριστεί επιτέλους το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως έχει αποφασίσει ομόφωνα η Ελληνική Βουλή από το 2015. Τώρα να ακουστεί το μεγάλο ναι στο δικαίωμα να ζούμε ειρηνικά, με αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς, νοικοκύριδες στον τόπο μας. Ο λαός μας έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και μπορεί να τη δείξει το δρόμο του αγώνα για να απεμπλακεί η χώρα μας από το μακελιό, σπάζοντας τα δεσμά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δικιά του εξουσία για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, να μπει τέλος στο σάπιο κόσμο των πολέμων. Η δυναμική που εκφράστηκε το προηγούμενο διάστημα με τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, όπου όλη η Ελλάδα όλη μέρα έγινε μια τεράστια διαδήλωση εργατών, αγροτών και επαγγελματιών, φοιτητών, η συγκρότηση νέων επιχειρησιακών σωματείων, η μαζική συμμετοχή εργαζομένων στις γενικές συνελεύσεις των σωματείων της, η για πρώτη φορά τέτοια συμμετοχή στην απεργία εργατικών κέντρων και παρά τις υπονομευτικές ενέργειες της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, της εργοδοσίας και των αστικών πολιτικών δυνάμεων, μας γεμίζει ακόμα περισσότερο πείσμα και μας δείχνει το δρόμο. Το πραγματικό δίλημα να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Με επόμενους μεγάλους σταθμούς στην απεργία στις 17 Απρίλη και την απεργιακή εργατική Πρωτομαγιά, μπορούν να ανάψουν και καινούργιες εστίες αναμέτρησης με την εργοδοσία και την κυβέρνηση, να οργανωθεί αγωνιστική συνέχεια με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού. Για να δυναμώσουν η ελπίδα, η προοπτική που βρίσκεται στη συμμαχία των εργαζομένων με τα λαϊκά στρώματα, στην πάλη ενάντια στον κοινό αντίπαλο, στα μονοπόλια και στο κράτος τους, σε σύγκρουση με την εγκληματική πολιτική του κέρδους που στηρίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματά τους. Γιατί αυτή η κοινωνική συμμαχία που δυναμώνει αποτελεί και τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση.
συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πολλοί προσπάθησαν στο παρελθόν και προσπαθούν ακόμα να ξαναγράψουν την ιστορία. Άλλοι βιάστηκαν να μιλήσουν για το τέλος της ιστορίας και της δημιουργικής της δύναμης της ταξικής πάλης. Κι όμως η ζωή τους διαψεύδει. Στην πραγματικότητα δείχνουν από τι θέλουν να ξεφύγουν. Τι άλλο είναι ο αντικομουνισμός και η αναθεώρηση της ιστορίας που αποτελεί επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Προωθώντας τη θεωρία των δύο άκρων, νομιμοποιώντας απαγορεύσεις σε βάρος κομμουνιστικών κομμάτων, αθωώνοντας τη φασιστική δράση και ιδεολογία, τροφοδοτώντας αντικειμενικά τις ακροδεξιές και αντιδραστικές δυνάμεις που είναι τελικά δικά της παιδιά. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείχθηκε φυλακή των λαών, μια μεγάλη οικογένεια επιχειρηματικών ομήλων, λόμπι, αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων, ενάντια στα δικαιώματα των λαών, που δεν αλλάζει προς όφελός τους. Υπάρχει και λειτουργεί για τα κέρδη των καπιταλιστών. Γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται 16 εκατομμύρια άνεργοι, 95 εκατομμύρια ζουν στο όριο της φτώχειας. Σε τουλάχιστον 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 50% των εργαζομένων εργάζονται χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Σε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Σε περισσότερα από 15 κράτη ισχύουν μέτρα απαγόρευσης, παραβίασης του δικαιώματος στην απεργία. Αυτό είναι το σπουδαίο κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το συμπληρώνει η εγκληματική πολιτική του κόστους ωφέλους, της έλλειψης μέτρων προστασίας της ζωής, της απελευθέρωσης μιας σειράς τομέων όπως των μεταφορών που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη και τους 57 αδικοχαμένους νεκρούς. Γι' αυτό όμως δυναμώνει στη μια χώρα μετά την άλλη λαϊκή δυσαρέσκεια και εκφράζεται με μεγάλες εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Άλλωστε, αποδείχτηκαν παραμύθια αυτά που έλεγαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο τότε συνασπισμός που ψήφιζαν την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδείχτηκε παραμύθι ότι ο ανταγωνισμός θα έφερναν οικονομική ανάπτυξη για όλους, ευημερία, καλούς μισθούς στους εργαζόμενους, χαμηλές τιμές για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αποδείχτηκε παραμύθι ότι είναι ένα ευαγές ίδρυμα που κόβει λεφτά και μας τα στέλνει, ενώ μπουκώνει τους επιχειρηματικούς ομίλους με διάφορα πακέτα και το Ταμείο Ανάκαμψης που τα μαζεύει από τα ματωμένα πλεονάσματα και τη βαριά λαϊκή φορολογία. Αποδείχτηκε ότι η μεγάλη πράσινη μετάβαση σημαίνει πανάκριβη ενέργεια για το λαό, απαξίωση ενεργειακών πόρων, διέμβρηση ενεργειακής φτώχειας και καταστροφή του περιβάλλοντος προς όφελον των κερδών των πράσινων κολοσσών. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο το κουκουέ με ευθύνη και έγκαιρα προειδοποίησε το λαό για τον αντιλαϊκό, αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να αποκρουστεί η καταιγίδα των αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων που διαχρονικά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με τις αστικές κυβερνήσεις επεξεργάζονται και προωθούν. Αν στο ελληνικό κοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% και το ΠΑΣΟΚ το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο η σύμπλευσή τους απογειώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ 2, ψήφισε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 81,7% και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στο 94,7%. Δεν υπήρξε αντιλαϊκός νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίσματα και κατευθυντήρες γραμμές που όλοι αυτοί να μην ταυτίστηκαν σε πάνω από 80%. Οι διαφορές τους που υπάρχουν αφορούν τους τρόπους και τους όρους που θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις σε συνάντηση με τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις επιχειρηματικών ομήλων. Άλλωστε, η μια κυβέρνηση διαδεχόταν την άλλη στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μια κάλυπτε τις τρίτες της άλλης, θωρακίζοντας την αντιδραστική εξουσία του κεφαλαίου. Γι' αυτό τώρα και τα μπερδέματα ανάμεσα στα ευρωψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι ανταμοιβές, όπως με την επιλογή του Τσίπρα, που πριν λίγες μέρες ανέλαβε πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Βρε. Και μάλιστα με τις ψήφους όλων των πολιτικών πτέρυγων, σοσιαλιστές, αριστερά, φιλελεύθεροι του Μακρόν και μέρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παράσημο για την πολιτική της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην προώθηση των ευρωνατοϊκών σχεδιασμών, όπως με τη Συμφωνία των Πρεσπών και όχι μόνο. Αυτά για τα οποία όλες οι εκδοχές του, και αυτοί που έφυγαν και αυτοί που έμειναν, νιώθουν περηφάνεια. Γι' αυτό και σε ευρωεκλογές του Ιουνίου, όλοι αυτοί που δηλώνουν την αντίθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αυτοί που την αφισβητούν, να μην διστάσουν, μην την αφήσουν, ούτε να τη χαρίσουν εδώ και εκεί, αλλά να συγκεντρώσουν την επιλογή τους και να ρίξουν στην κάλπη το ευρωψηφοδέλτιο του κουκουέ.
η πλούσια πείρα του λαού μας και όλων των λαών επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση. Για να δυναμώσει το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής και να σταλεί αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Για να ενισχυθεί μοναδική, οργανωμένη, αξιόμαχη αγωνιστική δύναμη που καθημερινά συμβάλλει ώστε να ενισχυθεί η ανασυγκρότηση και ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, που μπορεί να βάλει εμπόδια, να καθυστερήσει αντιλαϊκά μέτρα, να αποσπάσει κατακτήσεις, ανοίγοντας το δρόμο να απαλλαγούμε από τα δεσμά της εξουσίας του κεφαλαίου και των ενώσεών του. Για να ετοιμάσουμε με δυνατό κουκουέ την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, σπάζοντας τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα και την Ευρώπη των εργαζομένων, των αγροτών, της νεολαίας, της αλληλεγγύης, της ευημερίας, της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας των λαών, του σοσιαλισμού. Απλώνουμε λοιπόν την κόκκινη κλωστή των αγώνων και της ιστορίας. Το κάλεσμα του κουκουέ για αγωνιστική συμπόρευση έρχεται από μακριά και πάει μπροστά, πατώντας τη γνώση πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Αθάνατη νεκροί μας, τους θυμάμαι στους αγώνες μας.